Με μια κινδυλολογικού τύπου προπαγάνδα, άρχισε η Τράπεζα της Ελλάδος μια εκστρατεία για τους πολίτες που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια και που σήμερα αδυνατούν να τα αποπληρώσουν. Η πληροφορία που θέλει να βγει στο σφυρί, η πρώτη κατοικία, ανατρέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με διευκρινιστική ανακοίνωση. Οι κυβερνώντες και συγκεκριμένα η Τράπεζα της Ελλάδος προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου στους δανειολήπτες, βγάζοντας στον αέρα κάτι το οποίο έχουν ξαναπεί εγγράφως, βέβαια το έχουν διατυπώσει πριν 2-3 χρόνια. Έχουν πει πριν 2-3 χρόνια, τον Ιούνιο του 2013, αν δεν κάνω λάθος, τα 21 σημεία με τα οποία, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν οι δανειολήπτες και να πάνε στις τράπεζες να κάνουν συνεργασία μαζί τους προκειμένου να σώσουν την περιουσία τους. Τότε είχαμε αποδομήσει κι εγώ ιδιαίτερα τα 21 σημεία και είχα συμβουλεύσει στους δανειολήπτες να μην πάνε και πραγματικά τότε ήταν αποτυχημένη αυτή η προσπάθεια που έκανε η Τράπεζα Ελλάδος. Κανείς δεν πήγε, δεν είχε κανένα νόημα. Επαναφέρουν το σενάριο αυτό τώρα πάλι. Μετά από 2 χρόνια, από το Σαββατοκύριακο ήδη κυκλοφορεί αυτή η φημολογία που είπατε, με τον τίτλο «Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης». Ξανακαλούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή τους δανειολήπτες, εφόσον απέτυχε η πρώτη προσπάθειά τους, λέγοντάς τους ότι μπαίνουν σε καθυστέρηση στα δανειά τους σε ένα μήνα. Ενώ η βασική τακτική και η πάγια τακτική των τραπεζών, χρόνια τώρα και παγκοσμίως, είναι στους 3 μήνες η καθυστέρηση και όχι στον ένα μήνα. Ο κύριος Λιαρωμάτης, ο οποίος σηματοδοτεί κίνημα εκπορευόμενο εκ πατρών κατά της λογικής του τραπεζικού συστήματος με τις ευλογίες της κυβέρνησης, τονίζει ότι η μόνη λύση είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τους δανειολήπτες και την πρώτη κατοικία, κάτι που περιγράφει με σαφήνεια ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος ισχύει. Είναι μια τρομοκρατική πρόταση των τραπεζών με την ανοχή της κυβέρνησης ή με την προτροπή, θα μπορούσα να πω, της κυβέρνησης. Για να τρομοκρατήσει και τίποτε άλλο τους δανειολήπτες να πάνε στις τράπεζες να δώσουν 50% ευρώ. Τίποτε άλλο. Δεν αξιολογείται νομικά αυτή η πρόταση, δεν μπορούν να αξιολογήσουν νομικά, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα οι δανειολήπτες. Δεν υπάρχει περίπτωση στον ένα μήνα, τους στους 2, τους στους 3, τους στους 10 να εκποιηθούν ακίνητα στην Ελλάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια. Άρα λοιπόν, απαντώντας σας, σας λέω ότι να μην φοβάται κανείς, δεν πρόκειται να εκποιηθεί κανένα κίνητο στον 1 και στον 1,5 και στους 2 μήνες. Ακόμα και να μην πάνε να συνεργαστούν και να γίνουν συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Κίνδυνος πληστηριασμού πρώτης κατοικίας υπάρχει μόνο για τους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας, αναφερόμενη στο νέο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες. Πάντως, η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη διαβεβαίωσε πως η πρώτη κατοικία των ανθρώπων χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων δεν θα αγγιχτεί, επισημένοντας ότι δεν θα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, εκτός εάν εννοούμε κατοικίες οι οποίες μπορεί να είναι αντικειμενικής αξίας 1 εκατομμυρίου.